είναι πολύ τρυφερό. Και σήμερα ταιριάζει. Μόνο σήμερα ταιριάζει, νομίζω. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι, ο Ματ και η Λόρα από την Αμερική, που φωτογραφήθηκαν μαζί στο παιδικό σταθμό σε ηλικία 3 ετών. Εκεί λοιπόν είπε ο Ματ. 13, για αυτό σε ρώτησα τον Ξανάδε. 3 ετών. Ότι μια μέρα θα σε παντρευτώ. Τα παιδιά πήγαν μαζί στο δημοτικό, μετά χωρίστηκαν, πήγαν σε διαφορετικές περιοχές σχολείο, ξαναβρέθηκαν στο Λύκειο από ένα κοινό συμμαθητή. Συνέχισε ο Ματ να της λέει ότι έλα, εγώ θα την κρατήσω την υπόσχεσή μου. Και στα 23 του, 20 χρόνια μετά, την πήρε και πήγαν στον παιδικό σταθμό. Θα δούμε και τη σχετική φωτογραφία και της έκανε πρόταση γάμου. Συγγνώμη, δηλαδή τα είχαν φτιάξει πιο πριν. Τα έφτιαξαν στο Λύκειο. Αυτό δεν μου το είπε. Απλά ότι μέσα στι δεκαετίε συναντιόταν, σε έλεγε αγαπάω, μ' αγαπά, ωραία, βγάζει μια φωτογραφία. Σπούδασαν σε διαφορετικέ χώρε, ήταν μαζί, αν και ήταν σε διαφορετικέ χώρε, και γύρισαν και στα 23 παντρεύτηκαν και μάλιστα τη έκανε την πρόταση γάμου εκεί έξω από το παιδικό σταθμό των Υπηαγωγείων που πρωτογνωρίστηκαν. Μην μου πει ότι παντρεύτηκαν στον Υπηαγωγείο. Όχι, εκεί τη έκανε την πρόταση γάμου. Και η ιστορία τη εννοείται ότι κάνει τον γύρο του κόσμου. Μέσα στο βίντεο που θα δούμε για το ΜΑΤ και τη Λόρα θα δούμε και τα στοιχεία που σου έλεγα από την τελευταία έρευνα από τη Νέα Υόρκη. Που αφορά τα ζευγάρια που είναι πάρα πολλά χρόνια. Εάν καταφέρουν ή όχι να κρατήσουν δυνατό το αίσθημα τη αγάπη και του έρωτα. Να δούμε το θέμα. Και σε αυτά ο καλύτερος της Αρετάσο. Πάμε να το δούμε. Υπάρχει άραγε παντοτινή αγάπη. Ναι, αλλά είναι για λίγους, δεν τη βιώνουν όλοι. Οι επιστήμονες λένε ότι στα 20 ζευγάρια μόνο το ένα μπορεί να κρατήσει το πάθος του ζωντανό ακόμη και μετά από μια 20ετία κοινού βίου. Έστω λοιπόν και αν αφορά λίγους, η ελπίδα της αιώνιας αγάπης μπορεί από μόνη της να σε γεμίζει με αισιοδοξία. Για να καταλήξει στο συμπέρασμά της, η επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης, που διενήργησε και την έρευνα, μελέτησε τους εγκεφάλους ζευγαριών που συνδέονταν επί 20 χρόνια και στη συνέχεια τους συνέκρινε με τους εγκεφάλους νέων εραστών. Το ζευγάρι που είχε διατηρήσει την αγάπη του αναλύει ότι όταν κοιτούσε ο ένας τη φωτογραφία του άλλου παρουσίαζε τις ίδιες αντιδράσεις με ένα ζευγάρι που βρισκόταν στα πρώτα στάδια της ερωτικής γνωριμίας. Ανακάλυψαν τη βιολογική βάση για την αγάπη καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το 10% των ζευγαριών με μακροχρόνιες σχέσεις ή γάμους μπορεί και παραμένει ερωτευμένο και αγαπημένο χωρίς να το επηρεάζει η κόπωση της μακρόχρονης συμβίωσης. Και τώρα ακούστε την ιστορία αγάπης του Ματ και της Λόρα που θα σας συγκινήσει. «Εγώ θα σε παντρευτώ», της είπε ο Ματ στον παιδικό σταθμό και το έκανε πράξη μετά από 20 χρόνια. Τα δύο παιδιά πήγαν στο ίδιο σχολείο, γνωρίστηκαν, αγαπήθηκαν και πάνω στο αθώο παιδικό παιχνίδι, ο Ματ της είπε ότι μια μέρα θα την αποκαταστήσει. Όπως περιγράφει ο ίδιος, θυμάμαι να είμαι μόλις 3 ετών και να λέω μπροστά σε όλη την τάξη ότι μια μέρα θα την παντρευτώ. Παίζαμε κρυφτό, κυνηγούσαμε ο ένας τον άλλο στην αυλή και έπειτα παίρναμε το μεσημεριανό υπνάκο. Μετά πήγαμε στο δημοτικό και χαθήκαμε. Τα 7 επόμενα χρόνια ο μόνος τρόπος για να δει ο ένας το πρόσωπο του άλλου ήταν μέσω χριστουγεννιάτικων καρτών που έστελνε η μία οικογένεια στην άλλη. Το ζευγάρι μέσω ενός κοινού φίλου ξαναβρέθηκε στο Λύκειο. Μέσα σε 2 εβδομάδες τα βρήκαν και συνέχισαν να βγαίνουν για 3 χρόνια, αν και πήγαιναν σε διαφορετικά σχολεία. Κι όμως η αγάπη τους ήταν δυνατή αφού σπούδασαν σε διαφορετικές χώρες, αλλά παρέμειναν ενωμένοι. Ώσπου ο Ματ αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα την υπόσχεση που έδωσε τότε στον Υπηαγωγείο. Της έκανε πρόταση γάμου εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, στο ίδιο κτίριο όπου πρωτοσυναντήθηκαν. Και η Λόρα σχολίασε για την γνωριμία με τον αγαπημένο της σύζυγο. «Κάναμε σχεδόν τα πάντα μαζί και περνούσαμε υπέροχα. Ήταν βέβαιο ότι θα παντρευτούμε, αν και χωριστήκαμε για κάποια χρόνια». Οι δύο ερωτευμένοι νέοι παντρεύτηκαν το Δεκέμβριο του 2016 και από τότε η ιστορία τους κάνει το γύρο του διαδικτύου, καθώς μόνοι τους κατάφεραν να γράψουν το δικό τους παραμύθι με ένα αίσιο τέλος. Η πρώτη λοιπόν επιστημονική απόδειξη της αιώνιας αγάπης ανατρέπει τις προηγούμενες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες το έντονο πάθος και ανασφάλεια που χαρακτηρίζουν τον έρωτα αρχίζουν να ξεθοριάζουν μετά από τους πρώτους 15 μήνες και μάλιστα έπειτα από 10 χρόνια έχουν εξαφανιστεί εντελώς. Αυτοί που είπαν ότι είναι εξαιρετικά ερωτευμένοι μετά τα 10 χρόνια γάμου είναι οι άνδρες κατά 49% και οι γυναίκες 46%. Ενώ μετά τα 30 χρόνια γάμου απάντησαν άνδρες 35% και γυναίκες 40%. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά με τα μονογαμικά ζώα που αναγνωρίζουν έναν και μόνο σύντροφο για όλη τους τη ζωή. Όπως οι κύκνοι και οι αλεπούδες που όταν αντικρίζουν τον σύντροφό τους εκκρίνουν από τον εγκέφαλό τους την ντοπαμίνη, ορμόνη ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Αυτή η ουσία εκκρίνεται στα πρώτα στάδια μιας ερωτικής γνωριμίας, αλλά τελικά ο εγκέφαλος φαίνεται να αναζητά ξανά και ξανά την ίδια ικανοποίηση όσα χρόνια και αν περάσουν, τουλάχιστον για κάποια ζευγάρια.
Τη μουσική εσύ την έβαλε. Ο Μοντέρβι. Να σου διαβάσω πώς πλησίαζε ο άνδρας τη γυναίκα στην παλιά Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, δεσποινής να αποτολμήσω να σας υπώ. Από την πρώτη στιγμή που σας είδον, η καρδιά μου ήρχισε να πάλι παραδόξος. Παραδόξος. Το βρήκα στην παλιά Αθήνα.com, ένα site που έχει τέτοιες παλιές ιστορίες. Έχει κι άλλα όποιος μπει, αλλά μου έκανε εντύπωση, άρχισε να πάλι παραδόξος. Άρχισε να χτυπάει σαν τρελή, το καταλαβαίνεις. Ας μην το δοκιμάσουμε στην εποχή μας αυτό να το πούμε. Ναι, εντάξει. Γιατί μωρέ, δεν μας πιάνουν τα χυπαλμίες. Κάποιες πιάνουν. Όχι χωρίς λόγο. Εννοώ. Και να της αρέσει και να γελάσει. Ναι. Και να πει όποιος αυτό ο τρελός, κάθε να του δώσω μια ευκαιρία. Μπορεί να βρεθεί και δοκιμάζουμε οτιδήποτε. Δοκίμασε εδώ, πάλι δεν παραδόξως, ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, εσύ με έκαψες θες. Γιατί. Είπες στον αέρα ότι είμαι μόνος. Ναι. Και ήρθε η μάνα σήμερα.